Παιδιά, όταν ήμουν και εγώ μικρό στην ηλικία σας, μου έφερε ο πατέρας μου αυτό το βιβλίο. Το βλέπεις, Μαριαλένα, αυτό το βιβλίο. Ναι. Σου φαίνεται παλιό? Τι βιβλίο? Αρκετά είναι παλιό. Γιατί είναι και έχει καταστραφεί από τα πολλά χρόνια. Ναι. Και ο τίτλος του είναι «Τα αγαπημένα μου διηγήματα». Μέσα... Το οποίο θα έχει λογικά πολλές ιστορίες μέσα. Ναι, έχει, έτσι όπως το λες, έχει διηγήματα παλιών Ελλήνων συγγραφέων. Παρότι η γλώσσα ήταν λίγο δύσκολη, είναι λίγο δύσκολη η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, με συγκίνησε πάρα πολύ και το διαβάζω και ακόμα. Πάντα το διάβαζα και το διαβάζω και ακόμα. Λοιπόν, να σας διαβάσω την αρχή, πώς ξεκίνησε, σαν να το διαβάζω. «Όταν είμεθα παιδεία, μη έχοντες τι να κάνουμε, διότι το χωρίον μας δεν είχε άφθονα τα μέσα της ψυχαγωγίας, συνοδεύομεν πολλάκις τας μητέρας και τας θείας μας, εις εκδρομάς ανά τους αγρούς και τους ελαιώνας, ήδη ημερεύομεν εις γραφικούς όρμους, παρά τους αμμώδεις και ασπήλους εις γυαλούς, απλώς και μόνον δια να παρενοχλώμεν και να χασομερούμεν, Ιωάννη, με τας αταξίας μας, τας φιλέργους γυναίκας, τας ασχολουμένας εις το λεύκασμα των οθονών». Αυτή είναι η γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Εγώ το διάβασα όλο. Θέλει ένα παιδί να μου διαβάσει την ίδια παράγραφο σε μετάφραση? Ναι. Θες να το διαβάσει, Ιωάννη? Ναι. Διάβασε το. «Όταν είμαστε παιδιά, επειδή δεν είχαμε τι να κάνουμε, αφού το χωριό μας δεν είχε άφθονα τα μέσα της ψυχαγωγίας, συνοδεύαμε πολλές φορές τις μητέρες και τις θείες μας σε εκδρομές στους αγρούς και τους ελαιώνες. Ή περνούσαμε τη μέρα σε γραφικούς όρμους δίπλα στους αμμώδεις και απάτητους γυαλούς, απλά και μόνο για να παρενοχλούμε και να χασομερούμε με τις αταξίες μας τις εργατικές γυναίκες που έπλαιναν τα σεντόνια τους στη θάλασσα». Εγώ ξεκίνησα να το διαβάζω και στην γλώσσα που το είχε γράψει τότε ο Παπαδιαμάντης και μπορούσα να καταλάβω περίπου τι είχε γίνει και χωρίς να έχω διαβάσει το άλλο, τη μετάφραση που μας είχατε κάνει εσείς. Το δίηγημα αυτό συγκεκριμένα, το φτωχό Άγιο, ήταν πολύ ωραίο και αν είναι και αυτός και πιστεύει ότι δεν μπορούν να διαβάσουν παιδιά ή ότι είναι λίγο δύσκολο που το έχει γράψει και ο ίδιος, θα του έλεγα ότι και εγώ που το διάβασα στην γλώσσα που μιλούσαν τότε, που μιλούσαν κάπως περίεργα, θα είχα καταλάβει τι είχε γίνει, αλλά όχι με τόσες λεπτομέρειες. Άσχετα τι λένε οι υπόλοιποι. Χριστά όλα τα λέμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν Παπαδιαμάντη. Αυτός ο συγγραφέας δεν έχει γράψει για παιδιά. Πρέπει να τον διαβάσουν όταν μεγαλώσουν. Εγώ νομίζω το αντίθετο. Και χαίρομαι που και εσείς έχετε την ίδια γνώμη. Και είναι η Σούπερ Κατερίνα. Μπορώ να πω γυναίκα? Μου αρέσουν πολύ τα βιβλία της Αγγελικής Βαρελά. Ήταν κάποτε ένας βοσκός όπου είχε τις γίδες και τις κατσίκες του. Μια μέρα καθώς ήταν στην ακρογελιά και έφτιαχνε το γάλα, τον επισκέφτηκαν τρεις άνδρες, οι οποίοι ήθελαν να του ρωτήσουν με μια βαρβαρική γλώσσα που ήταν ο μεγάλος δρόμος. Εκείνος, χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, τους είπε, αν και δεν κατάλαβε πολλά. Και από τότε άρχισε η περιπέτεια του βοσκού, γιατί μετά είδε και άλλους άλλους άνδρες που προχωρούσαν, ήταν δηλαδή σαν να μην ήθελαν να τους δει κάποιος και προχωρούσαν. Κρυβόταν εννοείς. Ναι, κρυβόταν.
Τότε ο Βοσκός άρχισε να ανησυχεί για κάτι, γιατί θυμόταν ότι τον προηγούμενο αιώνα, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα... Πες το πιο σύντομα. Ναι, είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Ήταν λοιπόν αυτοί οι άνδρες, τελικά ήταν πειρατές, ναι, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στο κάστρο, όπου έμεναν κάποιοι άνθρωποι, και να μπουν μέσα. Ο Βοσκός λοιπόν, αφού κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, έτρεξε γρήγορα προς το κάστρο, γιατί το κάστρο είχε μια γέφυρα η οποία το πρωί κατέβαινε για να μπορούν να μπαίνουν οι άνθρωποι και το βράδυ ανέβαινε. Έτσι πήγε στο κάστρο για να προλάβει να πει στον πορτιέρι να μην κατεβάσει καθόλου τη γέφυρα εκείνη την ημέρα. Πήγε λοιπόν εκεί. Ο πορτιέρης βέβαια δεν τον πίστεψε, κανείς δεν τον πίστεψε και ο Βοσκός έφυγε. Το αποτέλεσμα ήταν... Σώθηκε το κάστρο, πήγαν οι πειρατές. Το κάστρο σώθηκε, μόνο ο Βοσκός, ναι, δεν σώθηκε. Το παιχνίδι που μου αρέσει και παίζω είναι αυτό που μου έφερε φέτος ο Άι Βασίλης. Είναι το Buzzer, ένα καινούργιο του τραπέζι που έχει βγει. Παπαδιαμάντης τα γράφει ωραία, τα περιγράφει ωραία, περιγράφει ωραία την ιστορία με τους πειρατές. Ναι, τα παίζει πολύ ωραία και μπορεί να τα καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ναι. Μπορούν να το καταλαβαίνουν. Γιατί ακόμα λες, και μικρά παιδιά. Αυτός δεν έγραψε με σκοπό να διαβάζουν τα μικρά παιδιά. Έγραψε με διηγήματα να τα διαβάζουν οι μεγάλοι. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Επειδή πιστεύω, επειδή η ψυχή του ήταν παιδική και ήθελε να ξαναγίνει παιδί, γι' αυτό. Και πού φαίνεται αυτό? Από αυτά που γράφει. Ναι, συγκεκριμένα μπορείτε να μου πείτε. Από τις εκφράσεις του. Από τις εκφράσεις του. Δηλαδή. Χρησιμοποιεί τόσες μαγικές εκφράσεις που καμιά φορά σε κάνει να ονειρεύεσαι και σένα. Θα προτιμούσα να πάμε σε μια ταβέρνα με θαλασσινά. Ας πούμε ότι ήταν εδώ και καθόταν εκεί πέρα, στην καρέκλα του και σκεφτόταν με μισόκλειστα τα μάτια. Είχε πιει το κρασάκι του στην ταβέρνα. Ναι. Του άρεσε το κρασάκι. Τι θα του λέγατε? Κύριε Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο σας, αλλά θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Στην αρχή της ιστορίας λέτε για ένα παιδί που μεγάλωσε σε χωριό και που πέρασε την παιδική του ηλικία σε ένα χωριό και όταν μεγάλωσε, σε ηλικία περίπου 20 χρονών, πήγε στην πόλη και συνάντησε ένα συμπατριώτη του. Και τότε έκανε αυτή την ερώτηση γιατί το χώμα είναι κόκκινο. Ήθελα να ρωτήσω ότι το παιδί ήσασταν εσείς? Συμφωνώ σε αυτή την ερώτηση και εγώ μπορεί να την είχα κάνει, γιατί μπορεί και αυτός να είχε βρεθεί σε τέτοια θέση και μπορεί να ήταν ο εαυτός του το παιδί εκείνο που συνάντησε το συμπατριώτη του. Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτός. Με τη φωτιά, με τη γιογύφτα.
νύχτα στη ματιά, τη ματιά, τη ματιά, τραλαλαλαλαλαλα. Χτυπούσε το σφαιρί ο γύφτος, αλλά κοίταζε και τη λιγερή. Ήθελα να ζω πιο πίσω, γιατί εκεί τα χρόνια ήταν καλύτερα. Και έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω και για το μέλλον και πολλά πράγματα.